Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα με έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν πολλές περιοχές. Την ίδια ώρα στην Κρήτη διαμορφώνεται ένα διαφορετικό σκηνικό, καθώς όχι μόνο είναι ανεπηρέαστοι από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά ο καιρός που θυμίζει άνοιξη θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Στην Κρήτη δεν έχουμε βροχές. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο στην Κρήτη είναι καταρχάς οι πολύ ενισχυμένοι νοτιάδες, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, οι οποίοι έχουν σαν αποτέλεσμα επίσης, επειδή δουν ως καταβάτες άνεμοι από τα βουνά της Κρήτης προς τις βόρειες ακτές του νησιού, να ανεβάζουν πολύ τη θερμοκρασία. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, έθριος θα παραμείνει ο καιρός και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς δεν αναμένονται βροχοπτώσεις παρά μόνο μία πτώση της θερμοκρασίας, ενώ περιορισμένοι θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο νησί. Καλώς θα είναι ο καιρός γενικά τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω από αύριο που οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, η θερμοκρασία θα πέσει και θα έχουμε μέχρι στιγμές περίπου 23-24 βαθμούς, δηλαδή λίγο πάνω από τα κανονικά. Στη συνέχεια δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό ή ισχυρό πλευρά ανέμων. Επομένως και οι μέγιστες τιμές μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα κοιμαθούν στα επίπεδα των 23-24 βαθμών. Δεν αναμένονται βροχοπτώσεις. Ίσως λίγες τοπικές ομίκλες στο ιστορικό του νησιού τις πρώτες ημέρες εβδομάδας. Στο κατόφλι του Νοέμβρη ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει μεγάλος, καθώς το κλίμα που διαμορφώνεται στην Κρήτη ευνοεί την εκδήλωσή τους. Όπως φαίνεται και στον πυρομετεωρολογικό χάρτη για σήμερα, στα βόρεια τμήματα του νησιού ο κίνδυνος ήταν αυξημένος. Από την Κυριακή οι συνθήκες ομαλοποιούνται, με την επικινδυνότητα να χαρακτηρίζεται χαμηλή και μέση στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Το μεγάλο πρόβλημα στις δασικές πυρκαγιές είναι το Σάββατο, που έχουμε τους ενισχυμένους νοτιάδες. Επομένως, οι δείκτες επικινδυνότητας στα βόρεια τμήματα του νησιού είναι πολύ υψηλοί, που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Τις επόμενες ημέρες, επειδή η ένταση των νέων θα πέσει, δεν θα έχουμε πρόβλημα σοβαρής επικινδυνότητας στις δασικές πυρκαγιές. Με φόντο τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, αποφασίζοντας την παράταση της αντιπυρικής περίοδου. Αν εξαιρέσουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις που έχουν εκδηλωθεί στο νησί μας, έχουμε παρατεταμένη ανομβρία, έχουμε εκδήλωση υψηλών θερμοκρασιών. Νομίζω ότι ορθώς δόθηκε αυτή η παράταση στην αντιπυρική περίοδο ή σε κάποιες ενέργειες που δεν πρέπει να γίνουν, όπως η χρήση φωτιάς σε ανοιχτούς χώρους, γιατί οι ξηρές συνθήκες που επικράτησαν τον Οκτώβριο στο νησί, καθώς και υψηλές θερμοκρασίες, έχουν αυξήσει τον κίνδυνο για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς.